Ξέρετε, απέναντί σας έχετε έναν υποψήφιο ευρωβουλευτή, ο οποίος θα ήθελε να μην είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Κατεβαίνετε όμως στις ευρωεκλογές, και αυτό μου μοιάζει λίγο παράξενο εμένα, λέγοντας ότι πρέπει να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήπως κάνετε ζημιά και στην κουβέντα αυτή για την Ευρωπαϊκή Ένωση? Κοιτάξτε, έχει μεγάλη σημασία για να ξεκινήσω το ερώτημα που θέσατε, εάν μπορούμε να δούμε με ξεχωριστό τρόπο το διακύβευμα των ευρωεκλογών σε αντιπαράθεση με τις εθνικές εκλογές. Mm. Αυτό θα μπορούσε να έχει μια βάση ως ερώτημα. Αν όμως σκεφτούμε το ρόλο και το χαρακτήρα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση από τα γενοφάσκια της, και αυτός είναι να υπερασπίζεται την κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων, να υπερασπίζεται την ταξική κυριαρχία μέσα σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε θα δούμε ότι ο ρόλος και ο χαρακτήρας που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ίδιος και απαράλλακτος στην πραγματικότητα και στην ουσία του, με το ρόλο και το χαρακτήρα που έχει το κάθε αστικό κράτος. Εμείς, δημόσια ΚΚΕ, ερχόμαστε και λέμε στις ευρωεκλογές, στις δημοτικές εκλογές, στις περιφερειακές κάλπες και στις βουλευτικές που θα γίνουν το επόμενο διάστημα. Καλούμε τους εργαζόμενους να καταλάβουν γιατί τα μέτρα που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν, είναι και θα είναι αντιλαϊκά, γιατί τα μέτρα που εφαρμόζει κάθε αστική κυβέρνηση είναι, ήταν και θα είναι αντιλαϊκά. Ο λόγος είναι απλός, είναι ότι η δικτατορία του κεφαλαίου, η δικτατορία των μονοπωλίων σε κάθε χώρα απαιτεί τέτοια μέτρα. Γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία 20 χρόνια έχει ακριβώς αυτό το χαρακτήρα, αυτή την πολιτική, αυτά τα μέτρα. Γι' αυτό μέτρα σαν τα μνημονιακά εφαρμόζονται σε κάθε κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα με το αν εκλέγεται σοσιαλδημοκράτης, νεοφιλελεύθερος, φασίστας ή οποιοδήποτε άλλος. Ο λόγος λοιπόν είναι ο ίδιος. Ο πραγματικός αντίπαλος είναι ίδιος και απαράλλακτος, είτε μιλάμε για το ευρωπαϊκό πολιτικό σκηνικό, είτε μιλάμε για το ελληνικό πολιτικό σκηνικό. Και γι' αυτό το λόγο, εμείς με ενιαίο κριτήριο καλούμε τους εργαζόμενους να δουν ποιον έχουν απέναντί τους. Mm. Να δούμε ότι απέναντί τους έχουν τη δικτατορία του κεφαλαίου σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Ένωση που υπηρετεί αυτή τη δικτατορία, αυτή την εξουσία. Και για να έρθω στο ερώτημά σας, εμείς, αν θέλετε, ως ΚΚΕ, λέμε ότι δεν μας αρέσει ούτε η αστική εξουσία ούτε το αστικό κοινοβούλιο. Λέμε λοιπόν όμως ότι συμμετέχουμε σε αυτούς τους θεσμούς, καλούμε τους εργαζόμενους να μας υπερψηφίσουν, αξιοποιούμε οποιαδήποτε διεργασία και παρέμβαση μπορεί να γίνει μέσα από αυτούς τους θεσμούς, έχοντας ξεκάθαρο ότι για να λυθεί το πρόβλημα υπέρ των εργαζόμενων πρέπει να κινηθούμε σε έναν ριζικά διαφορετικό δρόμο, σε έναν δρόμο που την εξουσία θα την πάρουν πραγματικά στα χέρια τους οι εργαζόμενοι. Μήπως μιλάτε τοπικά, σύνθημα... κύριε Λιονί, θα σας διακόψω. Καθόλου. Και το σύνθημα με το οποίο καλούμε τους εργαζόμενους να κατέβουν και στην εκλογική μάχη των ευρωεκλογών, να παλέψουν, να, σε αυτή τη φάση να ισχυροποιήσουν τη λαϊκή αντιπολίτευση που θα βάλει φραγμό στα αντιλαϊκά μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα σας πω. Πώς θα γίνει αυτό, κύριε Λιονί? Και να συγκεντρώσουν δυνάμεις για τον πραγματικό δρόμο που μπορεί να λύσει τα προβλήματα των εργαζόμενων, την Ελλάδα του σοσιαλισμού, την Ευρώπη του σοσιαλισμού. Ωραία είναι αυτά που λέτε, αλλά μοιάζουν τοπικά τώρα και είναι σαν να, μην, σαν να είμαστε, κινούμαστε εκτός πραγματικότητας. Όχι, γιατί κινούμαστε σε ένα απομονωτισμό εντελώς διαφορετικό. Καθόλου, κανένα απομονωτισμό. Ούτε αυτό που μας λέτε είναι τοπικό. Απομονωτισμός, αν θέλετε, είναι αυτός ο οποίος έχει καταδικάσει τον ελληνικό λαό η εξουσία του κεφαλαίου σήμερα, η οποία για οικονομικούς λόγους είναι δεμένη με συγκεκριμένο, αν θέλετε, κομμάτι των Ινδοεμπεριαλιστικών αντιθέσεων. Θα ήμασταν καλύτερα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σαφέστατα θα μπορούσαμε να κινηθούμε. Εάν, προσέξτε, όχι, έχει σημασία. Θα ήμασταν καλύτερα εάν κινούμασταν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον λαό κουμάντο στον τόπο του, με εργατική λαϊκή εξουσία, με ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης, γιατί η προϋπόθεση για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να ζήσουν καλύτερα δεν είναι απλά να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να μετράμε τη φτώχεια μας με δραχμές, αλλά να πάρουν οι εργαζόμενοι τις τύχες τους στα χέρια τους, να κοινωνικοποιήσουν τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής και να γκρεμίσουν τον πραγματικό αντίπαλο που κρύβεται πίσω από κάθε μνημόνιο που λέγεται τώρα... μονοπόλιο. Έχετε άγγελια για αυτές τις πολιτικές? Να κάνω ένα σχόλιο, γιατί είναι σημαντικό. Όχι, και θα απαντήσει και στην ερώτηση αυτή, γιατί πιάνομαι από την τελευταία. Είναι πάρα πολύ εύκολο να στυλιτεύσουμε τον πρόεδρο Μακρόν, ο οποίος δέρνει φοιτητές. Έχουμε και τα κίτρινα γυλαίκα τώρα. Τα κίτρινα γυλαίκα έχει υλοποιήσει το πιο αντιδραστικό πρόγραμμα αντεργατικό στη Γαλλία των τελευταίων δεκαετιών στην πραγματικότητα. Πέρασε ό,τι δεν μπορούσαν να περάσουν όλοι οι προηγούμενοι. Και βεβαίως είναι εύκολο να τον βαφτίσουμε ότι είναι ο άνθρωπος των τραπεζών, και γι' αυτό η Ευρώπη έχει πρόβλημα. Και αυτή, αν θέλετε, η επιχειρηματολογία είναι πιο επικίνδυνη. Η επιχειρηματολογία, η οποία λέει το πρόβλημα της Ευρώπης είναι ο νεοφιλελευθερισμός ή οι νεοφιλελεύθερες δοξασίες που έχουν ορισμένη πολιτική, όπως έχει ο Μακρόν, όπως έχει ο Σόιμπλε. Και ο Μακρόν, αν θέλετε, ο ίδιος ακριβώς δεν είναι και σαφές που ακριβώς τοποθετείται στο πολιτικό σκηνικό, αλλά δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το πρόβλημα όμως που τίθεται είναι αν μπορούμε να σκεφτούμε μια διαφορετική Ευρώπη από την Ευρώπη της Μέρκελ, του Σόιμπλε και του Μακρόν. Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα. Αν υπάρχει τέτοια Ευρώπη, και αυτό, αν θέλετε, και το πολιτικό διακύβευμα. Υπάρχει.
Δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει τέτοια Ευρώπη πάρα πολύ απλά γιατί η Ευρώπη έχει σαν καταστατικό σκοπό να υπερασπίσει την κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου από τα γενοφάσκια της. Και αυτή η κερδοφορία απαιτεί φθηνή εργατική δύναμη, απαιτεί ιδιωτικοποιήσεις, απαιτεί τσάκισμα του κοινωνικού κράτους, απαιτεί αλλαγές στη δομή του κράτους για να υπηρετείται η κερδοφορία των ομίλων. Και αυτό γίνεται παντού και πάντα. Δεν μπορεί να το αλλάξει κανένας. Είτε προσπαθούμε να βρούμε με ένα μαγικό τρόπο μια σοσιαλδημοκρατία που θα λύσει το πρόβλημα, όπως υπόσχεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια αυταπάτη και αυτός, αν θέλετε, είναι ο λόγος για τον οποίο οι πολιτικές που ασκεί οποιοδήποτε κόμμα αναλαμβάνει την αστική διακυβέρνηση σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ίδιες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βγήκε με την πιο υποτίθεται ρηξικέλευτη ατζέντα, ήρθε και υλοποίησε το μνημόνιο. Συγγνώμη, να τελειώσω. Είναι κάποιος απέναντι να το στηρίξει, να το απαντήσει αυτό. Όχι, επειδή κάνατε την ερώτηση και λέω. Πρέπει να απαντήσει σε αυτά που είπατε. Δεν είναι ζήτημα των τραπεζών. Το ζήτημα είναι του χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του χαρακτήρα των κάθε αστικού κράτους, της νομοτελικής ανάγκης που έχει το μεγάλο κεφάλαιο για να μπορέσει να θωρακίσει τα κέρδη του, να τσακίσει τις ζωές των εργαζόμενων. Αυτό κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό έκανε, αυτό θα συνεχίσει να κάνει. Και γι' αυτό εμείς λέμε όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι στην δικτατορία του κεφαλαίου. Θα περίμενα να ακούσω από όλους τους υποψήφιους ευρωβουλευτές να μου πούνε ότι θα πρέπει τη διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να την πάρουν οι βουλευτές. Αυτοί οι βουλευτές οι οποίοι ψηφίζονται από το κράτος και όχι τα όργανα και οι τεχνοκράτες που αποφασίζουν. Ψηφίσαμε για την Ελλάδα, ξέρετε, λοιπόν, βουλευτές. Όχι, δεν μόνοι φέρανε. Δεν καταλαβαίνω. Ναι, αλλά λέω. Και οι βουλευτές στην Ελλάδα που ψηφίστηκαν για να φέρουν να σπάσουν τα μνημόνια, φέρανε μνημόνια. Δεν ξέρω κατά πόσο Βρετανία στη Βρετανία, αν θέλετε. Άμα δεν την οργανώσουν, θα γίνει ποτέ. Και ξέρετε, αυτό είναι το βασικό επιχείρημα όλων όσων δεν τη θέλουν. Λέει, δεν μπορεί να γίνει. Όλοι όσοι δεν τη θέλουν, λένε δεν μπορεί να γίνει τώρα. Οπότε ας μείνουμε εδώ που είμαστε. Γιατί κοιτάξτε, ψήφισε ο ελληνικός λαός για να πάει να κινηθεί σε μια κατεύθυνση διαφορετική από τα μνημόνια. Μνημόνια ήρθαν πάλι. Ψήφισε ο Βρετανικός λαός όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα η κυρία Μέη δεν προχωράει σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτό είναι το ζήτημα.